τέταρτο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου και φέτος έχει την τιμή να συνεργάζεται με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την Écran du Monde, το Δήμο Μεγίστης και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. 4 χρόνια μετά, εδώ στο Καστελόριζο, το Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ υποδέχεται τους φίλους του από τα πέρατα της Οικουμένης. Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος, να φέρουμε όλο τον κόσμο στο Καστελόριζο και να μεταφέρουμε την ιστορία και τον πολιτισμό του Καστελορίζου στα πέρατα του κόσμου. It's very nice is when you organize a history festival that you ask yourself, where do we do it? Now, I cannot think of any better place in the whole Mediterranean than Castellorizo, because the history of Castellorizo is so important and so rich and so colorful. It's actually pouring out of this place. So, and then, you know, it's really a paradise. It's an island that you dream to invent and you think, no, it's not possible. In fact, it is here. So Castellore is the best place. Wonderful people, good food, and of course, very good history films. Το Beyond the Borders είναι ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, το οποίο φέρνει πάρα πολλούς κινηματογραφιστές από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο νησί. Μια φορά το χρόνο, για μερικές μέρες. Έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα από ντοκιμαντέρ ιστορικά και κοινωνικού περιεχομένου και από φέτος κεντρικός υποστηρικτής του φεστιβάλ, της διοργάνωσης, είναι και το ΕΚΟΜΕ, το Εθνικό Κέντρο Ακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας. I think it's a marvelous place. I have learned a lot about Castellorizo. To me, the more I discover that it is like a microcosm of the Greek history, because I like very much history, I like very much politics and society. So this small island has so much to tell me, and I'm so interested in it. And then, of course, also, it is so beautiful. It is, for me, a visitor for the first time, it is, it's a cliche, but it is like paradise. I go to many, many festivals a year, and this is a very special festival because it's focused in on history. It's quite unique in the world, and you know, after I think it's one of the best, my favorite festivals so far, because it is so small and you can talk to everybody who's here, not just the people involved in the festival, not just the other jurors, but also the local Greeks and the audience. And I've already learned such a lot about this island and its history. 404 συμμετοχές έλαβε φέτος το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου από 25 διαφορετικές χώρες. Από Κούβα, Ισραήλ, Τουρκία, Μέση Ανατολή, Αμερική, Αυστραλία, Ιαπωνία. Σταθερός αρρωγός των προσπαθειών μας, η Πρεσβεία της Αυστραλίας στην Αθήνα, η οποία συμμετείχε με μια εικαστική έκθεση για τους Άντζαρ. I'm really happy to be here as an Australian ambassador. Castellorizo is part of the heart of the relationship between Greek and Australia. We have in Australia now 55,000 Australians whose claim heritage from families who came originally from Castellorizo. The MC is very pleased to be able to arrange an exhibition on the Anzacs here in Castellorizo. For us, an exhibition here on Castellorizo brings together a whole series of different connections between Australia and Greece that we would really love to build on today. Το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Καστελορίζου είναι, όπως κάθε χρόνο, μία γιορτή κινηματογράφου και πολιτισμού και πνεύματος. Αφορά τους φίλους που αγαπούν τον ντοκιμαντέρ, αλλά αφορά εξίσου και τους μικρούς μας φίλους.
110 χρόνια μετά, ξανά στο Καστελόριζο θέατρο, με τον Θοδωρή Γκόνη και την εκπληκτική παράσταση με τον Άρη Λεμπεσόπουλο, γνώστος «Η επιστροφή του Οδυσσέα». Το Διεθνές Πάνελ ήταν φέτος αφιερωμένο στα κίτρινα γυλαίκα και στην πολιτική ανυπακοή. Το τέταρτο Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου χαρακτηρίζεται από μια αρτιότητα ακόμη μεγαλύτερη από αυτή που είχε τα προηγούμενα τρία χρόνια. Και αυτό οφείλεται στην άριστη δουλειά όλων των συντελεστών, πόσο δύσκολο και ταυτόχρονα πόσο όμορφο είναι να δημιουργείς κάτι τόσο πολύ σημαντικό εδώ μακριά στην άκρη της Ελλάδος και της Ευρώπης. 18 συνεργάτες του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών καταφθάνουν στο νησί και αναλαμβάνουν με μοναδικό οδηγό το πάθος τους για την ιστορία, την αποπεράτωση αυτού του εγχειρήματος.